Συνεχίζονται οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Πλατανιά και κυρίως στο Κοντομαρί, Μάλεμε, Βούβες αλλά και στην περιοχή του Ψιλορίτη για τον 73χρονο Βρετανό που εξαφανίστηκε στα Χανιά και δεν έχει εντοπιστεί μέχρι και αυτή την ώρα. Με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίζονται οι έρευνες που είχαν σταματήσει εχθές το βράδυ σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν ψαχθεί. Περισσότερο προς την πλευρά του Σελήνου και στην πλευρά προς το μονοπάτι Ε4 προς την Περιά των Σφακίων. Δυστυχώς μέχρι τις μεσημεριανές ώρες που μιλάμε δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Αυτό που πρέπει να επισημάνω εγώ είναι ότι οι περιοχές ακόμα και οι πιο δύσβατες, ακόμα και οι πιο δύσκολες που είχαμε φοβόμαστε ότι σήμερα δεν θα μας βοηθούσε ο καιρός για να ψαχτούν, βοηθηθήκαμε από τα καιρικά φαινόμενα, δεν έχουμε τον καύσωνα το χθεσινό με αποτέλεσμα να μην σταματήσουν ούτε το μεσημέρι οι έρευνες. Από το πρωί του Σαββάτου οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στο μονοπάτι Ε4 που επιλέγουν πολλοί τουρίστες από το Ελαφωνήσι προς Παλαιόχωρα, Σούγια, Γιαρουμέλη και Σφακιά. Ενώ στις έρευνες που διεξάγονται υπό την εποπτεία του αστυνομικού διευθυντή Χανίων συμμετέχουν ομάδες της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, των εθελοντών Σαμαριτών, του Ερυθρού Σταυρού αλλά και της λέσχης αυτοκινήτων 4x4 Χανίων. Δυστυχώς όλα αυτά τα παιδιά δεν έχουν σταματήσει τώρα και μια μισή μέρα το ψάξιμο. Μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας θα βρισκόμαστε στα δύσκολα και στα δύσβατα σημεία που έχουμε επισημάνει. Θέλω να πιστεύω ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Δεν σταματάνε οι έρευνες, αλλά μετά τις 48 ώρες καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν κάποιες ελπίδες. Για την εξαφάνιση του 73χρονου Ρόμπερτ Άρθουρ Τζόνς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ήδη έχει εκδοθεί και Silver Alert. Υπενθυμίζεται πως ο Βρετανός έφτασε στα Χανιά στις 17 Ιουνίου και διέμενε σε κατάλημα στο Γεράνι, ενώ η ημερομηνία αναχώρησής του ήταν στις 24 Ιουνίου. Σε περίπτωση πάντως που κάποιος τον εντοπίσει ή γνωρίζει κάτι γι' αυτόν, καλείται να επικοινωνήσει με το 100 ή στα τηλέφωνα 2821 031 111 και 2821 0 32 200.